Θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τα σχολεία του Αιγάλεως, γιατί το Αιγάλεως είναι ένας δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία του, ειδικά μετά τον σεισμό του 2019. Τα σχολεία τα περισσότερα επλήγησαν από το σεισμό, όμως μέχρι τώρα, 3 χρόνια μετά, δεν έχουμε δει κάποιες τέλος πάντων εργασίες μέσα στα σχολεία για να είναι ασφαλή τα παιδιά να συστεγαστούν. Εμείς ως συλλόγοι, και ως σύλλογος του ΕΕΚ και ως συλλόγοι των σχολείων του Αιγάλεως, κάνουμε ό,τι κινητοποιήσεις μπορέσουμε και στο Δήμο Αιγάλεως και στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων και γενικώς σε πολλούς άλλους, έτσι μιλάμε για τα σχολεία μας. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, εμείς οι σύλλογοι των σχολείων και ως γονείς και ως συλλόγοι, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να τα τρέξουμε αυτά τα προβλήματα των σχολείων και για τα τεχνικά τους προβλήματα και για την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα σχολεία, που δεν υπάρχουν καθηγητές, που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μέσα σε τμήματα. Γενικώς πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει και οι γονείς να βοηθάνε τους συλλόγους ώστε και αυτοί να μπορούν να τρέξουν και να βοηθήσουν πιο εύκολα τα προβλήματα όλων των σχολείων. Αυτά θέλω να πω εγώ από μένα. Θέλω αυτό μόνο να τονίσω ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, πάνω απ' όλα και ως γονείς ανάπηρων παιδιών, ως κίνημα ανάπηρων και ως σύλλογοι των σχολείων.